Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Αρσία Χαρνές. Σήμερα μπαίνουν και τα τελευταία μοκετάκια. Τώρα περπατάμε την ευθεία. Σε όλη την πίστα έχει μπει χώμα. Έξτρα χώμα, έχουν πέσει κόλλες. Κωνσταντίνε! Εδώ είναι μαζεμένο το team. Φτάνουμε στο τέλος της ευθείας. Ωραίο χώμα, φλαταδούρα. Προς το παρόν έχει σκόνη. Δίπλα μας έχουμε και το Γιώργο το Ζέρβα, τον μπάτερ. Εδώ... Γεια σου Γιώργο. Εδώ είναι το πρώτο αλματάκι. Δεν το είδατε ακόμα γιατί το βλέπουμε από χαμηλά. Πάμε να το δείτε και από κοντά. Το περιμένει πώς και πώς ο Γιώργος που έχει φέρει αυτοκινητάκι μαζί για να δοκιμάσει. Αυτή λοιπόν ήταν η ευθεία που περπατήσαμε. Ωραία, χορταστική. Και στο τέλος, ακόμα δεν θα δείτε το άλμα. Αυτή είναι η έξοδος στο beat. Καθαρή, ωραία διαδρομή. Στο τέλος της ευθείας λοιπόν έχουμε το περίφημο λοφοάλμα ή λοφοστροφή. Πώς θα την πάρεις αυτή, Γιώργο? Ξαπλωμένος ή διπλωμένος. Δεν θα μπει εδώ μοκέτα προς το παρόν, από τα λίγα σημεία, που σημαίνει ότι στην αρχή θα γλιστράει ωραία, θα έρχεται διπλωμένο το αυτοκινητάκι. Είναι μεγάλος ο λόφος. Αγκομαχούμε για να τον ανέβουμε. Ναι, ναι. Και αυτό έχει μια ωραία κατηφόρα χορταστική. Πιστεύω απλώς το αυτοκινητάκι θα ελαφρώνει εδώ, δεν θα χρειάζεται να κάνει άλμα. Και θα έρχεται, θα φαίνεται από μακριά, μάλλον μόνο η τροχή του διπλωμένη ή τέλος πάντων με λίγα μούτρα. Συνεχίζουμε μετά, τι έχει Γιώργο? Και μετά την ευθεία και ακολουθεί το διπλό που σε βάζει στην αριστερή, την παραδεδαμένη. Αυτό είναι το διπλό. Αυτές είναι οι μοκέτες που ήρθανε τώρα, ελαφρώς μεταχειρισμένες, και αυτά είναι τα ειδικά καρφιά από το εξωτερικό. Έβαλε και ο Πάτερ καρφί, με τα δύο χέρια κρατούσε τη βαριοπούλα. Ο Παύλος κυρίως έβαλε τα περισσότερα και όλοι γενικώς σκουπίζαμε, βοηθάγαμε. Έχει γίνει μια καλή δουλειά, να δούμε πώς θα συμπεριφέρονται τα μπάκι στην αρχή της μοκέτας βέβαια κάθε φορά. Αυτό είναι το διπλάκι, είχε δοκιμαστεί στα εντελώς ξεκινήματά του, δεν είναι, παρά τα φαινόμενα, θέλει με άσε να το παίρνεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, πολύ λίγο έτσι. Λίγο, γιατί μετά τι ακολουθεί, πάμε παρακάτω. Μια αριστερή παραδεταμένη. Αριστερή παραδεταμένη, ήταν η κλασική αριστερή παραδεταμένη στην Αρσία Χαρνέιμ, είχε πολύ γκάζι, ωραίο γκάζι, χορταστικό, να δούμε αν θα μείνει έτσι. Σήμερα ίσως γλιστράει λίγο τις πρώτες μέρες, γιατί θα έχει μια πουδρίτσα. Έχει μπει παντού πορτοκαλί σωλήνας ωραίος. Euro style. Αυτή είναι η παραδεταμένη, συνεχίζει. Βλέπουμε στο βάθος μέλη του Αρσία Χαρνέ που συνεχίζουν να δουλεύουν εντατικά. Εδώ ο τσεκαδόρος πιστών, ο Κούκι. Λοιπόν, αυτή είναι η αριστερή παραδεταμένη, πολύ γρήγορη και χορταστική. Είχε πολύ γερά φρένα στο τέλος της και έχει παραμείνει έτσι. Και πάει στο φουρκετάκι. Σωστά? Ωραία. Ωραίο το φουρκετάκι, ωραία τσιμέντα είχαν γίνει, έχουν παραμείνει. Εδώ ήταν πάρα πολύ δυνατά φρένα και πάμε ξανά σε διπλάκι. Το διπλάκι αυτό έχει μεγαλώσει λίγο σε σχέση με πριν. Παλιά ήταν ένα απλό διπλό χωμάτινο το οποίο έπρεπε να φτάσεις, να σκάσει την κορφή του, να μην ανοιχτείς, και τώρα... Τώρα έχει αρκετά τεχνικό, γιατί η προσγείωση είναι στο τελείωμα, δηλαδή το τελείωμα της είναι ακριβώς στην κορυφή της τροφής, όπως βλέπετε πάνω στο κέρβο, οπότε... Η μοκέτα ξεπερνάει ουσιαστικά τη στροφή. Πρέπει τέλος να πάντων... φέρεις ακριβώς το αυτοκίνητο για να μπορέσει να έρθει κοντά να μην χάσει χρόνο. Ναι, παρότι έχει άπλα, όλο αυτός ο χώρος είναι απλώς χαμένη υπόθεση, γιατί τι γίνεται. Εγώ βέβαια χωρίς να την έχουμε παίξει πιστεύω ότι πρέπει να σκάσεις εδώ, επάνω. Γιατί, τι έχει μετά, να τι έχει. Ένα πολύ σφιχτό S. Το βλέπουμε τώρα ευθεία το S, αλλά στην πραγματικότητα από πάνω δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Αν είσαι πάνω στο κερμπάκι, μάλλον μπορείς να το πάρεις ευθεία, θα δείξει. Θεωρητικά θα μπορούσε να μπει και εδώ ένα τσιμεντάκι για να σηκώνεται το αυτοκίνητο με όλα, αν τα χτυπήσεις. Θα μπει, είπανε. Θα μπει, μάλλον, είπανε, ωραία, γιατί αυτή τη σωλήνα δεν τη βλέπω καλά, θα έχει πολλά χτυπήματα. Και μετά θα δείξει αν θα πρέπει να είσαι κλειστά στο μαύρο σωλήνα και για το επόμενο, το λεγόμενο λοφόχωμα, πρώην Πάντοβα.
Δεν έγινε Πάντοβα βέβαια, ποτέ, τι να κάνουμε. Πάντοβα. Ποτέ δεν θα γίνει Πάντοβα. Πήγε να γίνει η Πάντοβα, αλλά τελικά. Ναι, δεν έγινε Πάντοβα γιατί δεν εισακούστην, αλλά δεν πειράζει. Έγινε ένα ωραίο λοφόχωμα. Λοιπόν, εδώ ή θα πρέπει να περάσει κλειστά ερχόμενο και να σφιχτεί ανάλογα με το κράτημα που θα έχει αργότερα, ή ανοιχτά για φόρα. Πώς το βλέπεις εσύ χωρίς να έχεις παίξει? Αυτό είναι το εισάκι που έρχεσαι. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το τερέν από εδώ σε εδώ αλλάζει. Ναι. Δηλαδή από εδώ δείχνει να έχει περισσότερο κράτημα και εδώ έχει έτσι αρκετή σκόνη. Σωστό. Δεν θα μπει μοκέτα εκεί. Για αρχή δεν νομίζω να μπει. Ναι. Που σημαίνει ότι εδώ πρέπει να έρθει ίσιο γιατί με λίγο γκάζι το αυτοκίνητο δεν θα απογειώνεται ίσια. Σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να το έχει τοποθετήσει πριν μπει στην αλλαγή χώματος. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε το χωμάτινο λόφο. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι χάλια, είναι λίγο Πάντοβα τελικά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω εντελώς δίκιο. Έγινε κάθετο, που σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις και το backflip εδώ, να το ευχαριστηθείς. Θα σκουπίζουν και τα παιδιά τώρα αυτό, ναι. Το κάτω μέρος, έτσι για να δείξει λίγο, γιατί τώρα φαίνεται ότι σαν χαλαζό. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν ξέρω. Ο Παύλος έχει πει ότι εδώ δεν θα μπει μοκέτα, μάλλον τουλάχιστον αρχικά. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη κατηφόρα, η οποία θα μπει μοκέτα, γι' αυτό και τελειοποιείται το μέρος. Η οποία σε πάει πού, Γιώργο? Σε πάει σε ένα από τα πιο ωραία έτσι και μεγάλα άλματα της πίστας. Το οποίο έγινε δύσκολα ως άλμα, αλλά τελικά το καταφέραμε ή το καταφέρανε, γιατί μάλλον σε πετάει όπου πρέπει. Ήταν αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί και σε πετάει μακριά και σωστά. Με προσγείωση η οποία έτσι, έτσι ανέβηκε λίγο σε ύψος να βοηθήσει, γιατί είναι έτσι αρκετά ψηλά το αυτοκίνητο. Ναι, αρκετή φορά, να είναι full μοκέτα το κομμάτι, δεν ενοχλεί τα σασί, δεν ενοχλεί τα αυτοκίνητα. Το οποίο σε βάζει σε φουρκέντα. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό γρήγορο. Μπροστά στην εξέδρα, ωραίο. Και η κλασική φουρκέντα που υπήρχε πάντα εδώ στην Αρσία Χαρνές. Και περιμένουν και τις άλλες μοκέτες, έρχονται ακόμα 6 με το φορτηγάκι. Για το διπλό που έχει και αυτό μεγαλώσει, και αυτό δεν θέλει πολλά, έχει ψηλώσει βέβαια, αλλά είναι ένα τεχνικό διπλό το οποίο σε πάει σε μια υποτιθέμενη στροφή αριστερή, πάνω σχεδόν σε άλλο διπλό. Στριμμένο άλμα. Στριμμένο άλμα, ελπίζουμε εκεί να φανούν και τιμονάκια. Είναι το πρώτο άλμα που μάλλον θέλει τιμονάκια, τα λεγόμενα τιμονάκια τέλος πάντων, ή τιμονάκι προς αριστερά. Και με προσγείωση η οποία είναι και αυτή έτσι αρκετά δύσκολη, γιατί πρέπει να. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να σύξει η μαύρη. Ωραία η γωνία που κάνει. Λοιπόν, εδώ έχουν μαζευτεί όλοι τώρα, φτάσαμε. Είναι το διπλό με προσγείωση σε μοκέτα. Συνεχίζονται και τα καρφώματα. Εδώ ίσως χρειαστεί και έξτρα κομμάτι μοκέτας. Το πιστάκι έχει γεμίσει κόλλα, αλλά ίσως όχι αρκετή. Γιατί προβλέπεται πάρα πολύ παιχνίδι εδώ πέρα. Το κλασικό ευθιάκι, το πίσω ευθιάκι, το back straight στην Αρσία Χαρνές. Πάλι γερά φρένα ή τέλος πάντων καλή γραμμή διπλωμένος. Ανάλογα με το κράτημα που θα έχει εκείνη τη στιγμή. Ευθιάκι σε ευθιάκι. Βλέπουμε εδώ το πιστάκι έχει γίνει εντελώς flat και ωραίο χορταστικό. Ακόμα ένα καταπληκτικό κερμπάκι, περνιέται και από πάνω ή τέλος πάντων ακουμπημένος και πάμε σε ένα από τα πιο διπλά, από τα πιο τεχνικά μάλλον διπλά της πίστας, που είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπει μοκέτα, μάλλον θα μπει στις επόμενες φουρνιές, έρχεται ένα φορτηγάκι με άλλες 6-7 μοκέτες. Το διπλό αυτό πριν ήταν πολύ τεχνικό, αλλά τώρα έχει γίνει μεγάλο, ίσως με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Εύκολη προσγείωση, μάλλον πατημένος και φτάνεις εδώ. Πριν ήταν ένα μοτοκρός τύπου Αρσί Μασεντόνια παλιά, δεν είχε τεράστια επιτυχία, οπότε τώρα έγινε μια γρήγορη ανηφόρα, η οποία όμως θα έχει φρένα, γιατί τι γίνεται, στη σημαία πρέπει να χωθείς αριστερά και έχει ένα drop down με ένα μικρό καμπουράκι επάνω. Θα δείξει αν πρέπει να πηδήξεις ή αν θα πρέπει απλώς να το κατέβεις. Πάντως είναι ωραίο. Έχει κάποια τεχνική. Δεν ξέρω αν θα μπει μοκέτα. Θα δείξει. Όλοι οι σωλήνες είναι στη θέση τους. Και εδώ ερχόμαστε στο εντελώς καινούριο κομμάτι της πίστας. Κανονικά
είχαν σκεφτεί τα μέλη του κλαμπ να κάνουν ένα σκουλικάντερο εσάκι εδώ απ' έξω μαζί με τη γέφυρα που βλέπετε εκεί στο βάθος, αλλά αυτό ήταν πολύ χρονοβόρο και προς το παρόν έγινε αυτό εδώ το μυστήριο κομμάτι, αντί για την παραταμένη που έβγαζε στην ευθεία που ήταν αυτή εδώ, και έχει γίνει αυτό εδώ το οποίο μελλοντικά θα περαστεί με τσιμέντο, που σημαίνει ότι θα είναι ένας γύρος του θανάτου υπερχρήγορος και υπεραπλαστικός. Να δούμε αν θα γίνει βέβαια αυτό. Η άλλη ιδέα είναι να γίνει ένα ακόμα πιο σφιχτό κομμάτι με περισσότερο στροφιλίκι που θα φτάνει μέχρι εδώ πίσω. Μπαίνει στην ευθεία και αυτή ήταν η νέα πίστα, η οποία μάλλον θα έχει σήμερα τις πρώτες γκαζιές. Από τα παιδιά που είναι μαζεμένα εδώ, σίγουρα πολλοί έχουν μπάγκι στα πορτμπαγκάζ τους. Πάμε να τη δούμε και από πάνω. Είναι η ανηφορίτσα το πιτ. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά για την εξέδρα. Από εδώ. Αυτή είναι η εξέδρα. Και αυτό είναι το όμορφο πιστάκι Άρσια Χαρνές 23. Κύριε, έτοιμοι είναι και άλλοι.